Καλό μεσημέρι, κύριε Μπατιέλο. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Πώς πάει το φεστιβάλ της ΚΝΕ, θα γίνει τελικά ή θα το φάει ο κορονοϊός? Κοιτάξτε να δείτε, παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη και προσοχή και ευθύνη την εξέλιξη του δεύτερου κύματος της πανδημίας, το οποίο δεν είναι απλά ένα φυσικό φαινόμενο, βεβαίως ο ιός υπάρχει, αλλά και οι πολιτικές ευθύνες είναι μεγάλες στο βαθμό τώρα που έχουμε φτάσει και στο επίπεδο. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό. Παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις και προσαρμόζουμε με ευθύνη, όπως κάναμε σε όλη την πολιτική δραστηριότητα και στο πρώτο κύμα και το καλοκαίρι, και με ανακοινώσεις θα δώσουμε στη δημοσιότητα πώς ακριβώς τι θα πραγματοποιηθεί. Ξαναλέω, παρακολουθώντας όλες αυτές τις εξελίξεις. Το ζήτημα είναι ότι δεν θα σοπάσουμε, όχι σαν κουκουέ και σαν κνέ μόνο, αλλά μπαίνοντας μπροστά και ενάντια σε αυτά που φαντάζομαι θέλετε να συζητήσουμε, στο να επιρρύπτεται η ατομική ευθύνη διαρκώς και να λένε τα κυβερνητικά στελέχη αυτό και να κρύβεται η κυβερνητική. Θα τα πούμε όλα αυτά. Πρώτα, υπάρχει περίπτωση να γίνει εικονικό φεστιβάλ διαδικτυακά? Η διαζώση σε επαφή ακόμα και με τα μέτρα, με τις αποστάσεις, με τη μάσκα, δεν μπορεί να την κατασταθεί με τίποτα. Μάλιστα. Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν διαδικτυακά, βεβαίως. Στην επικοινωνία και στην ενημέρωση ορισμένων βασικών θέσεων. Ναι, αλλά κάποια πράγματα. Αλλά όχι το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ θα είναι διαζώση. Να ρωτήσω. Σήμερα είχαμε αυτή τη συνάντηση Μέρκελ-Μακρόν με δηλώσεις που έγιναν. Είστε ικανοποιημένοι από την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αλληλεγγύη που επιδεικνύει στην ελληνοτουρκική κρίση? Νομίζω ότι έχει αποδειχτεί, όχι μόνο από αυτές τις δηλώσεις, αν και είναι νέα επεισόδια σε ένα σύριαλ που υπάρχει, και η αντιπαράθεση που υπάρχει και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση αυτών των ζητημάτων, υπηρετώντας τα δικά του καθένα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων που εκπροσωπεί, αλλά έχει αποδειχθεί ότι είναι αδιανό, πουκάμισο και ευχολόγια όλα αυτά τα οποία στα επίσημα δελτία τύπου ανακοινώνονται και που στην πράξη σηματοδοτούν πολύ διαφορετική κατεύθυνση πλευρές. Δηλαδή είμαστε σε ένα παζάρι, αυτό είναι η ουσία, ένα σύριαλ παζάρι με πολλά επεισόδια, το οποίο είναι με τη σφραγίδα και την εποπτεία Ηνωμένων Πολιτειών ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αυτών που και στη δημοσιότητα πλέον φέρνουν την έννοια αμφισβητούμενα ύδατα όσον αφορά τις τουρκικές αξιώσεις και διεκδικήσεις στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο. Δύο λεπτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Μακρόν έχουν ταχθεί πολύ δυνατά υπέρ των ελληνικών θέσεων. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ δυνατά. Όταν μία μπορεί διάφορα ευχολόγια για το να κατευναστεί. Μα τι έπρεπε να κάνουν, να στείλει δηλαδή αεροπλανοφόρο? Όχι, δεν είναι το θέμα να στείλει αεροπλανοφόρο. Το θέμα είναι ότι. Που έστειλε, ο Μακρόν έστειλε και ελικόπτερο. Σε συμφωνία με τις ελληνικές κυβερνήσεις, την οδυνηρή λύση της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο. Αυτό είναι το δεδομένο. Αυτό θα φανεί και στη συζήτηση που θα ανοίξει στη Βουλή τις επόμενες μέρες και για τις ΑΟΣ και το καθορισμό με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Πριν φτάσουμε στη Αίγυπτο, λύση, υπάρχει ο διάλογος. Εσείς είστε εναντίον ενός ελληνοτουρκικού διαλόγου? Ενός διαλόγου που θα αφορούσε τις λαϊκές ανάγκες τόσο του ελληνικού λαού, τόσο του τουρκικού λαού, των λαών της περιοχής, δεν είμαστε καθόλου εναντίον. Και στην ανάγκη να υπάρχουν διευθετήσεις αυτών των ζητημάτων. Ναι. Αλλά δεν μιλάμε για αυτό. Και δεν γίνεται ένας τέτοιος διάλογος, ούτε έχει γίνει ποτέ. Μιλάμε για τις διευθετήσεις, τους ανταγωνισμούς βασικά μεταξύ μεγάλων μονοπωλιακών μεγαθύριων της ενέργειας. Και δεν είναι η ελληνική. Μιλάμε για αυτά. Μιλάμε για, την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Αυτό είναι και οι πολιτικές αποφάσεις με βάση αυτό το κριτήριο γίνονται. Και μιλάμε για μονοπωλιακούς ομίλους, οι οποίοι δεν είναι απλά ο ελληνικός και ο τουρκικός, είναι η γαλλική Total. Είναι η Ιταλική Eni, είναι η ExxonMobil των Αμερικάνων. Αλλά αυτά δεν έχουν σχέση με τη σύγκρουση. Προσπαθώ να καταλάβω, ότι, δηλαδή. Ναι, ότι αυτό το παζάρι το οποίο γίνεται και έχει την εποπτεία αυτών των χωρών, δεν γίνεται για να λυθεί το πρόβλημα να ζήσουμε όλοι σε μια όμορφη ειρηνική περιοχή με αξιοποίηση του πλούτου και της θάλασσας του πλούτου, ο οποίος υπάρχει προς όφελος των λαϊκών αναγκών. Γίνεται με μεγάλους κινδύνους για τους λαούς, υπονομεύοντας την ειρήνη και την ασφάλεια συνολικά των λαών της περιοχής. Γιατί να θέλουν να βάλουν. Ο οποίος στοχεύει και έχει βεβαίως με πολύ
είναι πολύ έντονα. Ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος κάνει. Είναι από πίσω του. Είναι πίσω από τον Ερντογάν τα μονοπόλια. Δηλαδή, λέτε που όταν κάνει αυτές τις προκλήσεις. Ο Ερντογάν μονοπόλια εκπροσωπεί. Το τουρκικό λαό εκπροσωπεί τα συμφέροντά του. Και είναι στην δηλαδή, τον έχουν βάλει τα μονοπόλια, λέτε, τον Ερντογάν να, κάνει, να γίνει Ισλαμιστή. Και είναι η πολιτική στον καπιταλισμό. Τι λέτε? Έτσι είναι η πολιτική στον καπιταλισμό. Συγκεκριμένα συμφέροντα εξυπηρετούν. Βεβαίω να πούμε εδώ. Τι ζώρια έχουν συνολική στρατηγική τη τουρκική άρχουσα τάξη. Αυτή. Δεν είναι μόνο ο Ερντογάν και ότι μια αλλαγή σε ενδεχόμενες εκλογές μπορεί να είναι το θέμα και είναι και διαχρονική. Είναι ένας εθνικισμός στην Τουρκία. Τα μονοπόλια είναι που το έχουν επιβάλει. Ναι. Δείτε το σημερινό επεισόδιο σε σχέση με αυτό. Να μετατραπεί ένα ακόμα μουσείο σε τζαμί, η μονή της χώρας. Τα μονοπόλια το θέλουν αυτό. Είναι στοιχείο συνέχεια αυτή τη τουρκική προκλητικότητα, ναι, η οποία ναι. γίνεται με το όρου κρέις, η οποία γίνεται με τις εκατοντάδες εναέριες παραβιάσεις στη χώρα μας και είναι ενταγμένη σε αυτή τη συνολική στρατηγική που οξύνουν τους θρησκευτικούς και εθνικιστικούς ανταγωνισμούς και τελικά πάντα, δυστυχώς, αν δεν σηκώσουν οι λαοί κεφάλι να γίνουν αυτοί οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων και όχι τα μονοπόλια και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι, θα πληρώσουν την ύφη και τον λογαριασμό. Το γεγονός ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει την φραστική, όπως λέτε, στήριξη, δεν είναι ένας τρόπος που... μια ελάχιστη έστω προστασία για τη χώρα. Είναι αυτό που σας εξήγησα και πριν. Είναι άδειανό που καμίσω όλη αυτή η συζήτηση. Δηλαδή θα ήμασταν καλύτερα αν ήμασταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύετε? Κοιτάξτε, το ότι είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μπλέκει πιο βαθιά σε αυτούς τους ανταγωνισμούς και στην όξη που δεν αφορούν πάντα και την Ελλάδα. Θέλετε να σας πω το πιο άμεσο παράδειγμα? Η παρέμβαση που έκανε ο Πρωθυπουργός στην τελευταία τηλεδιάσκεψη για τα εσωτερικά θέματα της Λευκορωσίας, όπου εκεί πέρα διεξάγεται καταφανώς μια κόντρα των ΗΠΑ της Αμερικής με τη Ρωσία και τη δουλειά έχει να πάρει θέση ως βέβαια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοια θέση πήρε. Ναι. Δεν πήρε καμιά θέση υπέρ του συμφέροντος του ελληνικού λαού. Τη δουλειά εγώ λέω υπέρ του ελληνικού λαού. Εγώ λέω για όχι, λέω για τις ότι δικές η μας, στάση η πολιτική. Θα ήμασταν καλύτερα αν ήμασταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σχέση με την Τουρκία. Εγώ σας λέω ότι η δουλειά του ελληνικού λαού δεν μπορεί να μπλέκεται με αυτά που υπηρετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέμε να μην έχουμε συμμάχους. Αν είναι δυνατόν. Απλά πρέπει να έχουμε συμμάχους για αυτά τα συμφέροντα που αφορούν τους εργαζόμενους, που αφορούν τους αυτοαπασχολούμενους. Υπάρχουν καλύτεροι σύμμαχοι από την Ευρώπη σήμερα? Τι είπατε? Υπάρχει καλύτερο σύμμαχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και ενδεχομένως και το Ισραήλ και την Αίγυπτο? Η απόδειξη είναι ότι μόνοι καλοί σύμμαχοι που μπορούν να υπάρξουν είναι μια μεγάλη συνεργασία των λαών όλης της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Αυτή είναι η απάντηση. Αλλά οι λαοί εκφράζονται από τις κυβερνήσεις τους. Πώς να το κάνουμε? Δυστυχώς όχι. Υπάρχει όμως η κοινή πάλη που αναπτύσσεται και είναι και σε αναπτυγμένο επίπεδο σε αρκετές φάσεις. Και αυτό είναι που πρέπει πραγματικά να δει ως διέξοδο ο κόσμος για την ειρήνη στην περιοχή, για την ασφάλεια, για να ζήσει όπως πρέπει στον τόπο του ειρηνικά και όμορφα. Μάλιστα. Το υπενηχθήκατε στην αρχή για την κρίση την υγειονομική. Αρχίζουν τα σχολεία. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε δωρεάν μάσκες μαθητές καθηγητές και προσλήψεις για προσωπικό καθαρισμού πολύ μεγαλύτερες από την προηγούμενη χρονιά. Δεν είναι θετικές αυτές οι αποφάσεις? Ναι. Επειδή άκουσα και την εκπομπή σας από την αρχή, αυτό που σαν παλινοδία το παρουσιάσατε, πως έβγαινε τη μία η υπουργός και έλεγε ότι είναι θέμα ατομικής ευθύνης και κάθε οικογένεια να εξασφαλίσει τη μάσκα, μετά βγαίνει άλλος υπουργός και λέει θα τη δώσουμε δωρεάν, είναι ένα στοιχείο. Κατά αποπίεση ενδεχομένως. Είναι αυτό, αυτό θέλω να πω. Είναι ένα στοιχείο της πίεσης και αυτή η πίεση πρέπει να συνεχιστεί. Ιδιαίτερα δηλαδή για το άνοιγμα των σχολείων. Μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα και μέτρα τα οποία. Και οι γονείς, οι ενώσεις γονέων και η εκπαιδευτική, ψήσωμη εκπαιδευτική κοινότητα και είναι κοινής λογικής δηλαδή ζητήματα, έχουν θέση και κάνουν κινητοποιήσεις. Αυτά δεν μιλάμε για την ανακάλυψη του εμβολίου. Μιλάμε για να είναι πιο αραιοί μαθητές με στις τάξεις, άρα δεν μπορεί να είναι πάνω από 15 μαθητές σε μία τάξη. Μιλάμε για όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας καθαρότητας. Απλώς φαντάζομαι ότι αυτό είναι δύσκολο να βρεθούν αίθουσες από το πουθενά, δεν είναι? Να σας πω συγκεκριμένα. Όλο το καλοκαίρι, εμείς ακόμα, ξέρετε, στο θέμα γενικά της πανδημίας, έχουμε θέσει την εξής κριτική προς την κυβέρνηση. Ότι δεν αξιοποίησε το χρόνο που κερδίθηκε από τις θυσίες του ελληνικού λαού στο πρώτο κύμα, με όλο αυτό το κλείστηκε σπίτι ή δούλεψε όπως δούλεψε, όλα αυτά για να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και για όλα τα ζητήματα όπως τώρα μιλάμε για την παιδεία,
για να είμαστε έτοιμοι σε ενδεχόμενο νέο κύμα που είναι εδώ. Παράδειγμα, ούτε μία με βάση καταγγελίες των συνδικαλιστικών οργάνων εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, ούτε μία, όχι σχολείο, αίθουσα δεν φτιάχτηκε μέσα στο καλοκαίρι για να μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερες αίθουσες τα παιδιά όπως πρέπει. Γιατί η σχολική λειτουργία πρέπει να γίνει. Αυτό νομίζω ότι είναι κοινό στον κόσμο. Πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Το θέμα είναι με ποιο όρους θα ανοίξουν αυτά τα σχολεία. Και επειδή είναι συγκεκριμένα πράγματα. Πάντως φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο να φτιάξεις αίθουσες εκ του μηδενός. Έχει μια δυσκολία, δεν έχει? Ποιο, δεν σας άκουσα? Δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις αίθουσες εκ του μηδενός. Δεν προλαβαίνετε να χτίσετε σχολεία. Όταν έχουν κλείσει εκατοντάδες σχολεία τα προηγούμενα χρόνια με τις συγχωνεύσεις, υπάρχουν ήδη έτοιμες που απλά ενδεχόμενα να χρειάζονται κάποιες επισκευές. Δεν είπαμε να ανεγερθούν σχολεία μέσα σε ένα μήνα, που ενδεχόμενα και αυτό κάπως να μπορούσε να προγραμματιστεί σε περιορισμένη έκταση ή κάτι που έχει μείνει στα σκαριά και δεν έχει τρέξει. Μιλάμε ότι υπάρχουν ήδη αίθουσες και δυνατότητες να ανοίξουν. Είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα πολιτικής βούλησης, είναι θέμα το με ποια πρωτόκολλα πάει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν πάει με τα πρωτόκολλα διασφάλισης της υγείας και της ασφάλειας των πολλών. Πάει με τα πρωτόκολλα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του τουρισμού, και γι' αυτό φτάσαμε στο στάδιο που φτάσαμε. Είναι αστείο νομίζω να συζητήσουμε το επιχείρημα ότι δεν ευθύνεται ο τουρισμός για το που έχουμε φτάσει και όπως λειτουργήσε δηλαδή ο τουρισμός. Η εξυπηρέτηση μεγάλων μεταφορικών κολοσσών και μονοπωλίων. Πώς θα μπορούσε να ανοίξει ο τουρισμός διαφορετικά? Τι θα έκανα, μπορούσε δηλαδή? Θα μπορούσε να ανοίξει ο τουρισμός αν ήταν προς όφελος του ελληνικού λαού και όσων ζουν στην Ελλάδα. Όλοι, γιατί το τουρισμό, όλοι τώρα ζούμε από τον τουρισμό, και τα απόλυτα θέρετρα αυτά τα οποία βλέπουμε δεν τα απολαμβάνουν κυρίως αυτοί. Ίσως τα απολαμβάνουν. Καλά, μιλάμε τώρα για τα οικονομικά, δεν λέμε για το ποιοι είναι οι πελάτες των τουριστών. Ξένοι. Το θέμα είναι οικονομικό το ποιοι είναι οι πελάτες. Γιατί ξένοι πάρα πολλοί, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι είναι σε αναστολή. Σήμερα πληρώνονται όσοι ήταν σε αναστολή τον Ιούνιο. Και αντί να βγαίνουν να πανηγυρίζουν η κυβέρνηση και όσοι πανηγυρίζουν ότι να τα δώσαμε τα λεφτά, πρέπει να απαντήσουν. Πώς ζούσε αυτό το κόσμο τόσο καιρό? Για το πώς άνοιξε ο τουρισμός, πώς διαφορετικά θα μπορούσε να γίνει? Λέω ότι ο τουρισμός μπορούσε να είναι για τις ανάγκες του λαού και όχι για τα μεγάλα κέρδη τα οποία πραγματικά τα πρωτόκολλα υγείας τα σμπαράλιασαν. Δηλαδή να μην φέρναμε ξένους, να ήταν μόνο για Έλληνες, με τους Έλληνες δηλαδή. Λέω το κριτήριο, βεβαίως, το κριτήριο. Μεταξύ μας δηλαδή, εδώ θέλουμε το συμμαλάρι που μπαίνει. Από αυτούς που ήρθανε, μόνο το 12% έκανε τεστ, αν θυμάμαι καλά το στοιχείο. Δεν είναι λίγο, είναι μόνο 300 και χιλιάδες τουρίστες που ελέγχθηκαν. Οπότε και τα μαζικά τεστ, να ξέρετε ότι αφού από το 12% το τεστ, το 17% φαίνεται το κρουσμάτων συνολικά να είναι αυτό που λέμε εισερχόμενα, σκεφτείτε ότι με υπολογισμούς 5.000 σουλατσάραν ανέμελοι χωρίς να έχουν κάνει τεστ, ενώ πιθανότατα ήταν φορείς. Αυτό είναι η έξαρση του δεύτερου κύματος. Λέτε ότι τα πρωτόκολλα υγείας που σπαραλιάστηκαν. Θα έπρεπε να έχουμε κάνει 3 εκατομμύρια τεστ. Βεβαίως. Σε αυτό το βαθμό. Και να άνοιγε όλη αυτή με βάρος ιδιαίτερα προς τον ελληνικό λαό που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Και το ξέρετε καλά. Και διακοπές να κάνει, και πόσο μάλλον αυτοί που δούλεψαν. Γιατί αυτοί είδαν κυρίως τα θέρετρα να δουλεύουν λιγότεροι, με υπερεντατικοποιημένα ωράρια και να παίρνουν και λιγότερα τελικά. Μια τελευταία ερώτηση. Τι είναι το πρόστιμο αυτό που έχει φάει το ΚΚΕ για τα οικονομικά του? Είναι επειδή δεν δέχεται να δώσει τα μέλη, τους φίλους, το λαϊκό, όλο αυτό κόσμο, ο οποίος στηρίζει πραγματικά από τον εισφαίρημά του με πάπου. Ο νόμος προβλέπει ότι και για 2 ευρώ πρέπει να δίνεται το όνομα, δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Και για 2 ευρώ. Και είναι μια παράδεκτη πολιτική απόφαση που στοχεύει να χτυπήσει αυτή τη σχέση και να νομιμοποιεί ταυτόχρονα τους μεγάλους χορηγούς επιχειρηματικούς ομίλους στα κόμματα. Και όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα έχουν ευθύνη σε αυτό. Απ' την άλλη, αλλά τα κουπόνια ήταν μια μέθοδος για να γίνονται λαθροχειρίες, δεν ήτανε? Είναι ακόμα. Ναι, και δεν είναι ακόμα αυτός ο νόμος που λύνει το ζήτημα των λαθροχειριών και του μαύρου χρήματος που κυκλοφορεί μέσα στα κόμματα. Μαύρο χρήμα δεν κυκλοφορεί από εργαζόμενους, βιοπαλαιστές, εμπόρους. Αλλά αυτό δεν το ξέρει. Μικρούς. Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Αυτή είναι η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και αυτοί είναι που συνεχίζουν παρά. Γιατί το κόμμα μας δεν πρόκειται να δώσει αυτά τα στοιχεία και να φακελώνει όλο αυτό τον κόσμο. Παρά το πρόστιμο, γίνεται πολύ μεγάλη δουλειά από τις κομματικές οργανώσεις και συνεχίζουν να συλλέγονται χρήματα που θα αντικαταστήσουν αυτό το ποσό με πολύ μεγάλη αυτοθυσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.